Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, είναι ιδιαίτερη χαρά για μένα σήμερα να καλωσορίσω στο Ιασό ένα παλιό φίλο, τον κύριο Ευάγγελο Γεωργίου. Ο κύριος Γεωργίου είναι πυρηνικός γιατρός, είναι καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, είναι διευθυντής του Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και διευθυντής του Μορφολογικού Τομέα της Ιατρικής Σχολής. Ο κ. Γεωργίου τελείωσε τις γυμνασιακές του σπουδές στο Βαρβάκιο και φοιτησε στην Ιατρική Σχολή Αθηνών. Έχει πλούσια εκπαιδευτική δραστηριότητα τόσο σε προπτυχιακό όσο και μεταπτυχιακό πεδίο σε θέματα που αφορούν την ιατρική φυσική, ιονίζουσες και μη ιονίζουσες ακτινοβολίες, τις βιολογικές επιδράσεις των ακτινοβολιών, τη δοσιμετρία, την πυρηνική ιατρική, τις εφαρμογές των ηλεκτρονικών υπολογιστών στην ιατρική και την τηλεατρική. Ο κ. Γεωργίου έχει επίσης διατελέσει επισκέψεις και αθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Yale στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και είναι μέλος σε πολλές διεθνείς επιστημονικές επιτροπές και εταιρείες. Το θέμα που θα αναπτύξει σήμερα είναι πρωτότυπο και αφορά και έχει τον τίτλο «Η προσομοίωση στην ιατρική εκπαίδευση». Και προσμένουμε να ακούσουμε τι θα μας πει, γιατί είναι κάτι που είναι έξω από τα δικά μας τρέχοντα θέματα. Αγγέλη, σας παρακαλώ να έρθει στο βήμα. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την τιμητική πρόσκληση. Θέλω να ευχαριστήσω για τα καλά λόγια που ανταποκρίνονται παραπάνω από ό,τι πραγματικά συμβαίνει. Και είμαι εξαιρετικά συγκινημένος, γιατί βλέπω παλιούς φίλους και ισχύει το ρητό, είμαστε ακόμη ζωντανοί, αν μη τι άλλο. Θα προσπαθήσω να είμαι εξαιρετικά σύντομος για να μην σας ταλαιπωρώ. Τα θέματα που θα αναπτύξουμε έτσι λίγο γρήγορα είναι ποιες είναι οι κινητήριες δυνάμεις που εισβάλλουν μέσα για να μας κάνουν την ιατρική προσομοίωση κάτι απαραίτητο. Θα πούμε δύο κουβέντες για την παρούσα κατάσταση. Θα κάνουμε μια μικρή κριτική θεώρηση των πραγμάτων και νομίζω το πιο σημαντικό είναι αυτό το τελευταίο θέμα που αφορά ουσιαστικά ότι το μέλλον είναι ήδη παρόν αυτή τη στιγμή. Οι κινητήριες λοιπόν δυνάμεις δεν είναι τίποτα άλλο παρά το γεγονός ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι η τεχνολογία έχει εισχωρήσει πλέον για τα καλά στη ζωή μας και αυτό φέρνει ριζικές αλλαγές τόσο στη ζωή μας όσο και στον τρόπο που ασκούμε την ιατρική πια. Και με αυτή την έννοια θα πρέπει να προσαρμοστούμε στα καινούργια δεδομένα ξεχνώντας τα πανεπιστημιακά μας. Δύο κουβέντες. Η προσομοίωση δεν είναι κάτι καινούριο, είναι κάτι πολύ παλιό. Στην αρχή, αν θέλετε, εποχή, προσπαθώ να είμαι σύντομος, κάναν ασκήσεις επί χάρτου, μάλλον επί μαρμάρου, σε κάτι σαν σκάκι, το πώς θα διατάξουν τις δυνάμεις τους για να μπουν στη μάχη με το στρατό και ούτω καθεξής. Και αυτό που συμβαίνει στην καθημερινή μας ζωή είναι όταν πάμε θέατρο, όταν βλέπουμε κινηματογράφο, ενσωματώνουμε την ταλαιπωρία ή τη χαρά του ηθοποιού και ουσιαστικά προσομοιώνουμε, νιώθουμε τα ίδια συναισθήματα που νιώθει και αυτός. Άρα είναι κάτι που έχουμε στην πραγματική μας ζωή. Όλη η ιστορία έχει ξεκινήσει από την είσοδο στην ιατρική, οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχει αυτό πλέον που είναι το technology push, το σπρώξιμο της τεχνολογίας. Τι σημαίνει, έχω αναπτύξει μια τεχνολογία, έχω πουλήσει και μετά προσπαθώ να βρω άλλα πεδία εφαρμογών που μπορώ να βάλω αυτή την τεχνολογία μέσα. Και αυτό το κάνει πια η βιομηχανία. Έτσι λοιπόν η ιατρική προσομοίωση έχει ξεκινήσει από τη γνωστή προσομοίωση που κάνουν οι πιλότες αεροπορίας πριν ακόμη κάτσουν στο κάθισμα για να μας πάει βόλτα με το αεροπλάνο. Αριστερά είναι το πρώτος προσομοιωτής που αναπτύχθηκε, ο τελευταίος είναι για ένα Α380. Τώρα, αυτά δεν ξέρω αν μας αφορούν εμάς Παρασκευή μεσημέρι, γιατί είναι γνωστό ότι εμείς δεν κάνουμε ιατρικά λάθη. Αλλά οι Αμερικάνοι που τα μετρούν καλά έχουν βρει πια ότι τα ιατρικά λάθη αποτελούν την τρίτη μεγαλύτερη αιτία θανάτων στην Αμερική. Άρα λοιπόν χρειαζόμαστε ένα ασφαλές περιβάλλον για να εκπαιδεύσουμε τους γιατρούς μας, γιατί αρχίζουν όλες αυτές οι ανάγκες που είναι από τις νέες τεχνολογίες και τις τεχνικές, τον περιορισμένο χρόνο που διαθέτουμε τόσο σαν εκπαιδευτής όσο και σαν εκπαιδευόμενοι, αρχίζουν έντονα εκπαιδευτικά προβλήματα και μπαίνει πλέον έντονα το θέμα της ασφάλειας των ασθενών, που καταλαβαίνετε ότι δεν είναι κάτι πολύ εύκολο. Έτσι λοιπόν υπάρχει η ανάγκη να μάθουμε νέες τεχνικές δυνατότητες,
Αριστερά βλέπετε ένα κόμπο που όλοι θα θέλαμε κάποια στιγμή να λυθεί, αλλά δεξιά είναι ένας κόμπος ή κάποιοι κόμποι που δεν θέλουμε να λυθούν με τίποτα. Γιατί ειδικότερα στις χειρουργικές ειδικότητες η προσομοίωση. Έχει ξεκινήσει από παλιά, το 1927, ο Μέγιο έλεγε δεν υπάρχει καμία δικαιολογία να μαθαίνει ο χειρουργός πάνω στον άρρωστο. Το ίδιο και αργότερα, να μην σας κουράζω, και τελευταία κατευθυντήρια οδηγία είναι μηδενική ανοχή στα λάθη που γίνονται από τους χειρουργούς. Έτσι λοιπόν η χειρουργική, όντας ιδιαίτερα τεχνική ειδικότητα, αναγκάστηκε να μπει χοντρά μέσα στην έννοια της προσομοίωσης. Και κάτι άλλο ακόμη που αφορά τους νέους γιατρούς περισσότερο, υπάρχει μια εκθετική αύξηση του χρόνου ημιζωής των γνώσεων, των ιατρικών γνώσεων. Κάθε τόσο κόβονται και λίγο παραπέρα. Το doubling time, λοιπόν, το 2020 υποθετίζεται ότι θα είναι 0,02. Τι σημαίνει αυτό το διάγραμμα? Πρακτικά σημαίνει το εξής, ότι αν είμαι χειρουργός και ξεκινήσω να κάνω την πρακτική μου, μάλλον να ασκώ το επάγγελμά μου στα 32 μου χρόνια, τότε μέχρι ένα συνταξιοδοτικό έχω 22 doubling times. Πρέπει λοιπόν συνέχεια και συνεχώς ακόμη περισσότερο να εκπαιδεύομαι. Έτσι λοιπόν το κλασικό εκπαιδευτικό μοντέλο που το έχουμε ζήσει όλοι μας, που είναι ουσιαστικά το παραδοσιακό μάθημα, που όλοι κουραζόμασταν, με διαβάζουμε στο βιβλίο και μετά να βλέπουμε στο αμφιθέατο το μεγάλο χειρουργό καθηγητή να χειρουργεί, είναι πλέον obsolete, έχει τελειώσει. Και κυρίως γιατί η παρατήρηση σκέτη, χωρίς να βάλουμε χέρι, μπορεί να μας οδηγήσει σε λάθος αποτελέσματα ή συμπεράσματα. Δεν μπορούμε λοιπόν πλέον να κρυβόμαστε πίσω από αυτά τα γεγονότα που συμβαίνουν πλάι μας και πρέπει να προσαρμοστούμε στις ανάγκες των καιρών. Αυτό είναι το μοντέλο, το περίφημο μοντέλο του Μίλλερ, με το οποίο πώς εκτιμάει κανείς την ικανότητα της ιατρικής. Αυτό που κάνουμε σήμερα είναι ουσιαστικά το κάτω σκέλος, δηλαδή με τις εξετάσεις που δίνουμε και με τις πολλαπλές ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, ουσιαστικά βρίσκουμε μόνο αν ξέρει κανείς κάτι και τη γνώση του χωρίς να ελέγχουμε την πρακτική του. Μας λείπει το γεγονός του πώς δρά ο καθένας και πώς κάνει τη δουλειά, και αυτό το πράγμα που μένει μέχρι σήμερα ανεξερεύνητο ή ανεξέλεγκτο είναι η ιατρική προσομοίωση που θα μπορεί να μας το κάνει. Έτσι λοιπόν το νέο μοντέλο για την εκπαίδευση είναι πλέον ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης που έχει να το βλέπει κανείς μια φορά, να κάνει πολλή πρακτική στο simulator και μετά να ξεκινήσει να το κάνει στην πράξη. Αυτές είναι οι βαθμίδες που κατηγοριοποιούνται πια ανάμεσα από τη βάση που είναι ο novice, ο πρωτάρης, μέχρι τον expert που είναι πάνω, και αυτό είναι το μοντέλο των Dreyfus and Dreyfus που ισχύει πλέον σε όλη αυτή τη διαδικασία. Έτσι λοιπόν έχουμε πλέον κατατάξει και μπορούμε να κατατάξουμε τα διάφορα επίπεδα ικανότητες ανάμεσα από τον novice και τον expert. Σε αυτή τη διαφάνεια θέλω να σταθούμε μόνο στο δεύτερο μέρος, το πούμε εκεί και κάτω. Στην ιατρική προσομοίωση δουλεύουμε τελείως διαφορετικά από ό,τι το εξεταστικό σύστημα που έχουμε μάθει. Θέλουμε να κάνει λάθη ο εκπαιδευόμενος, και γιατί έτσι μπορούμε να τα διορθώσουμε. Δεν τους μαθαίνουμε μόνο το σωστό, αλλά τους μαθαίνουμε και το λάθος, για να είναι ικανοί να ανακαλύψουν και να ανοιχνεύσουν τα λάθη τους όταν θα κάνουν στην καθημερινή πράξη. Και αντί για να κάνει κανείς εξετάσεις και ούτω καθεξής, ουσιαστικά προσπαθούμε να τους βάλουμε να μάθουμε. Και βέβαια ο μοναδικός βαθμός που μπορεί να πάρει κανείς τελειώνοντας ένα κόρσο simulator είναι 10 στα 10. Είναι το ίδιο ακριβώς που είναι με τους πιλότους των αεροπλάνων. Μπορεί να χρειαστεί να επαναλάβουν για άπειρες φορές μέχρι να γίνουν τέλειοι, αλλά πιστέψτε με, δεν θα αισθανόμασταν ασφαλείς αν ξέρουμε ότι ο πιλότος του αεροπλάνου που μας ταξιδεύει έχει τελειώσει το simulator με 6 στα 10, ας πούμε, για παράδειγμα. Θα ήμασταν λίγο ανασφαλείς. Το ίδιο κόνσεπτ υπάρχει και εδώ. Πώς μπορεί κανείς να εκτιμήσει όλη αυτή τη διαδικασία? Με μερικούς απλούς τρόπους. Αυτή είναι μια επιγονατίδα που βλέπετε και η άσκηση είναι να προσπαθήσει κανείς να δέσει με κόμπους τα δύο γρομπαλάκια της ιστορίας. Κάτω βλέπετε αριστερά και δεξιά αρχίζουν να συσσωρεύονται ιστορίες. Μετράμε δηλαδή τα χιλιόμετρα που κάνει το αριστερό χέρι και που κάνει το δεξί χέρι. Έτσι λοιπόν, πέρα από τον χρόνο,
μπορούμε να ξέρουμε πόσο χαοτικές είναι οι κινήσεις μου. Έτσι, όταν ξεκινάω, παράδειγμα, να κάνω λαπαροσκοπική χειρουργική, κάνω χαοτικές κινήσεις, γράφω πολλά χιλιόμετρα και όσο βελτιώνομαι, τόσο οι κινήσεις μου γίνονται, τα χιλιόμετρα γίνονται λιγότερα. Έτσι, λοιπόν, πέρα από το χρόνο, έχω μια ποσοτική εκτίμηση για να ξέρω αυτό που όλοι λέμε αφηρημένα, γι' αυτός λέει είναι καλός χειρουργός. Δεν φτάνει το γρήγορος, είναι και το πόσο καλός είναι. Τι ξέρουμε επίσης, σας τα τηλεγραφώ για να μην σας κουράζω Παρασκευή μεσημέρι. Ξέρουμε ότι αν βάλει κανείς έναν προσομοιωτή στην αίθουσα πριν από το χειρουργείο και κάνει λίγο προπόνηση, στο ίδιο κόνσεπτ που είναι ότι πριν μπει ο ποδοσφαιριστής στο γήπεδο, κάνει ζέσταμα πριν και μετά μπαίνει, δεν μπαίνει κατευθείαν, τότε πια, αν κάνετε λίγο προπονησούλα πριν μπείτε στο χειρουργείο, έχει φανεί ότι ελαττώνονται τα λάθη σημαντικά. Ο χρόνος που χρειάζεται για το χειρουργείο είναι το ίδιο ακριβώς κόνσεπτ με τον αθλητή. Τι ξέρουμε λοιπόν σήμερα? Ξέρουμε ότι η ιατρική προσομοίωση είναι βαθμολογημένη, αξιοποιημένη, αυξάνει την ασφάλεια, βελτιώνει την απόδοση, παρέχει μια αντικειμενική μέθοδο για να μπορεί κανείς να ξέρει πόσο καλός είναι κάποιος και οι Αμερικάνοι που τα μετράνε όλα έχουν δει εν τέλει ότι είναι και πιο φτηνή μέθοδος για να μπορέσει να εκπαιδεύσει κανείς κάτι. Είναι όλα αυτά καλά? Όχι. Θα αρχίσουμε να κάνουμε λίγο την κριτική μας. Το ένα είναι ότι πολλοί νομίζουν ότι αγόρασα έναν προσομοιωτή, τον έβαλα στον όροφο επάνω, 2, 3, 5, 10 και έφτιαξα κέντρο προσομοίωσης και παίζω μαζί του. Δεν είναι ο προσομοιωτής, είναι το curriculum. Και πρέπει κανείς να καταλάβει ότι ο στόχος είναι κάτι διαφορετικό από τη μέτρησή του. Έτσι λοιπόν, το κόνσεπτ που υπάρχει είναι ουσιαστικά, δεν είναι ότι αφορά τον προσομοιωτή, είναι ουσιαστικά το curriculum, δηλαδή το curriculum του να μάθει κανείς κάτι, πρέπει να είναι ανεξάρτητο από τον προσομοιωτή στον οποίο εκπαιδεύεται. Έτσι λοιπόν, το πιο βασικό τμήμα είναι αυτό που κάνει κανείς το feedback μετά και κάθεται με τον εκπαιδευόμενο για να δει τα λάθη του, να τα εκτιμήσει, το περίφημο debriefing. Και πρέπει κανείς να έχει μετρήσεις σαν και αυτές που περιέγραψα προηγουμένως για να κάνει κανείς το feedback. Προσοχή λοιπόν, η ιδέα ότι έχω αγοράσει ένα προσομοιωτή που δεν έχει μέτρηξη επάνω του, δεν έχω κάνει τίποτα άλλο παρά να έχω αγοράσει ένα εξαιρετικά ακριβό video game. Άρα παίζω, δεν μαθαίνω. Εδώ είναι μια μικρή ανασκόπηση του τι υπάρχει στην αγορά αυτή τη στιγμή. Θέλω να δούμε την αριστερή κατηγορία, στην αρχή την αριστερή στήλη. Ουσιαστικά έχουμε 4 ειδών προσομοιωτές, αυτούς που μπορεί κανείς να τους δημιουργεί με τα χέρια, τους άλλους που είναι ενέσεις, καθετηριασμοί και τα λοιπά ικανότητες, οι άλλοι είναι που για τις βασικές αναπνευστικές διαδικασίες και το τέλος είναι οι χειρουργικοί προσομοιωτές. Αυτά είναι καλυμμένοι οι αριστεροί στήλοι. Πηγαίνοντας στη μεσαία στήλη, μπορεί κανείς να τους διακρίνει σε αυτούς που είναι virtual reality, δηλαδή εικονικής πραγματικότητας, και οι άλλοι που είναι φυσικό μοντέλο. Πηγαίνοντας τώρα όμως στο ποιους από αυτούς μας δίνουν feedback, να ξέρουμε τι γίνεται, τις μετρήσεις κτλ., τότε βλέπετε στο κάτω μέρος της διαφάνειας ότι μόνο ένα 15% από τους προσομοιωτές που κυκλοφορούν στην αγορά μπορούν να μας είναι πραγματικά χρήσιμοι, οι υπόλοιποι είναι παιχνιδάκια. Ας το ξεπεράσω αυτό. Αυτό που θέλω να περάσω επίσης είναι ότι δεν έχει νόημα, δεν έχει σημασία αν κάνετε την εκπαίδευσή σας σε έναν ακριβό high-end προσομοιωτή ή σε ένα low fidelity, χαμηλής αξιοπιστίας. Η διαφορά έχει βρεθεί, το έχουμε βρει, το έχουμε βρει και εμείς και άλλοι. Η διαφορά στο εκπαιδευτικό αποτέλεσμα είναι 1-2%. Άρα δεν χρειάζονται πολλά λεφτά. Δύο κουβεντούλες για να βλογίσουμε τα γένια μας. Αυτό είναι το μικρό κέντρο που έχουμε κάνει, το οποίο είναι επιστοποιημένο από το Αμερικανικό Κολέγιο Χειρουργών. Να μείνω μόνο εδώ. Έχουμε διάφορες συνεργασίες με τον Καναδά, τη Σουηδία, τη Σαουδική Αραβία και τον Imperial στο Λονδίνο και κάνουμε μια σειρά από αυτά τα εκπαιδευτικά προγράμματα που όντως τεμπέλης βαριέμαι να σας τα διαβάσω. Τώρα, ας πάμε στο τελευταίο και πιο σημαντικό μέρος που είναι ουσιαστικά ότι το μέλλον είναι ήδη παρόν. Αυτό λοιπόν είναι μια φτηνή λύση που έχουμε αναπτύξει
Είναι ένα κουτί. Δεν υπάρχει τίποτα. Και το γκράσπερ είναι μόνο το πραγματικό. Όλα τα υπόλοιπα είναι augmented reality. Με τη βοήθεια ενός υπολογιστή. Και επομένως η άσκηση είναι να μπορέσει κανείς να αποκτήσει το βάθος που απαιτείται για την λαπαροσκοπική εντόπιση, να πάρει αυτά και να τα βάλει. Και αυτή την άσκηση την κάνουμε με εξαιρετικά φθηνό τρόπο, χωρίς σπουδαία έξοδα και ούτω καθεξής. Και επαναλαμβάνεται να μην σας κουράσω. Το ίδιο πράγμα έχουμε κάνει σε ένα validation study για την περίφημη ρομποτική χειρουργική. Ξέρετε ότι μέχρι σήμερα ο τρόπος για να εκπαιδευτώ ως ρομποτικός χειρουργός είναι με πάρει η εταιρεία να κάτσω καμιά εβδομάδα, γιατί βιαζόμαστε να πουλήσουμε ανταλλακτικά, και να ξεκινήσω και να έχω κάποιον από πίσω μου για να μπορέσει να ετοιμάσει. Λείπει λοιπόν ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης, στο οποίο συμμετείχαμε ανάμεσα με άλλα 15 πανεπιστήμια και μπορέσαμε να φτιάξουμε το περίφημο FRS, Fundamentals in Robotic Surgery, που είναι το αντίστοιχο με το FLS των λαμπαροσκόπιων σε όλη αυτήν την ιστορία. Δεν έχουν βγει λοιπόν μόνο, δεν είναι μονοπόλιο πια, υπάρχει καινούργια εταιρεία στα ρομποτικά, η οποία δουλεύει με SyncPort, μπαίνουν μέσα και αυτή εδώ, αν μπορέσει να φανεί, είναι το simulation που εκπαιδεύεται κανείς. Έχουν από μία αυτή και πηγαίνει δεξιά και αριστερά και προκειμένου να μπορέσει κανείς να το χειρουργήσει, δουλεύει κάνοντας την προσομοίωση στην αρχή μέχρι να μπορέσει να εκπαιδευτεί σε αυτό το καινούργιο, αν θέλετε, μηχανάκι της ιστορίας. Όπως βλέπετε, τα γράφη γυρνούν, είναι ακίνητα, δεν μπορούν και πάνε οπουδήποτε άλλο. Προσπαθώντας να το μαζέψω λίγο, αυτό που συμβαίνει στη χειρουργική προσομοίωση, γενικότερα σε όλη την προσομοίωση, είναι ουσιαστικά αυτό που λένε οι Αμερικάνοι paradigm shift, μια τροποποίηση, μια μεταβολή του παραδείγματος. Και αυτό δεν γίνεται τυχαία, γίνεται γιατί υπάρχουν οι δυνάμεις που κάνουν αυτή την αλλαγή και επομένως έχουμε πια προσομοιωτές που μπορούν να κάνουν αυτή την ιστορία. Ποιο είναι το μέλλον που έρχεται? Στην Αμερική σήμερα, αν πάρετε, τελειώσετε ειδικότητα και πάτε να δώσετε τα board, σας ρωτάνε, έχετε κάνει simulation? Αν δεν έχετε κάνει, τότε δεν μπορείτε να δώσετε τις εξετάσεις. Πρέπει να πάτε πίσω, να κάνετε το simulation και να έχετε αυτό το χαρτί που είναι απαραίτητο για να μπορείτε να καθίσετε για να δώσετε εξετάσεις χειρουργικής και εννοώ και των υπολείπων χειρουργικών ειδικότητων. Αυτό το πράγμα, αν θεωρήσουμε ότι ό,τι γίνεται στην Αμερική σε μια δεκαετία έρχεται στην Ευρώπη και μετά από άλλη μια δεκαετία στην Ελλάδα, σχηματικό είναι, συγχωρέστε με, το λέω έτσι σαν concept. Αυτή τη στιγμή το UMS ξεκινάει και θα προσπαθήσει να βάλει και αυτό, άρα έρχεται. Και επομένως αρχίζει να αλλάζει πια όλο το σχήμα της ιατρικής εκπαίδευσης όπως το έχουμε βάλει ή όπως το έχουμε ξέρουμε μέχρι τώρα. Ταξιδεύουμε λοιπόν προς ένα δωμάτιο εκπαίδευσης που θα ξεκινάει με τα demo, θα κάνει δηλαδή τις προσομοιώσεις του σε αυξημένη πραγματικότητα ή σε virtual reality. Θα προχωράει μετά σε practice με τους προσομοιωτές και μετά θα υπάρχει η εκτίμηση η οποία θα είναι πλέον αντικειμενική και θα υπάρχει μια βάση δεδομένων. Άρα, αν θέλετε αύριο να προσλάβετε ένα χειρουργό, θα μπορείτε να αξιολογήσετε αντικειμενικά, να είναι αξιολογημένος πόσο καλύτερος είναι από κάποιον άλλο, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το επίπεδο της εκπαίδευσης και των ικανοτήτων του. Και όλο αυτό έρχεται να ενσωματωθεί μέσα στα curriculum των ιατρικών σχολών. Και αυτό εκεί κάτω είναι το site μας. Αν θέλετε, μπορείτε να μπείτε, έχουμε διάφορα πράγματα εκεί. Άρα, ονειρευόμαστε λοιπόν να πάρουμε τα μαθητές μας και να αρχίσουμε με πολύ κόπο, πολύ προσπάθεια και πολύ επιμονή να τους κάνουμε expert και έτσι να μπορέσουμε να δούμε τι γίνεται σε όλη αυτή την ιστορία. Και για να κλείσω, επιτρέψτε μου, υπάρχει μια κουβέντα ενός σοφού άντρα που τον έχουμε χάσει, που είναι ότι η αλλαγή είναι ο νόμος της ζωής και αυτοί μόνο που κοιτούν στο παρελθόν και στο παρόν είναι σίγουρο ότι θα χάσουν το μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ.